Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Θεοδώρα συνεχίζει να τρώει ξύλο από τον βασανιστή σύντροφό της και ο φόβος την κυριεύει. Η κοπέλα τρέμει να του πει να χωρίσουν, καθώς φοβάται πως θα την σκοτώσει. Η Αφροδίτη, βλέποντας για άλλη μια φορά τα σημάδια πάνω στο σώμα της, πιέζει τη Θεοδώρα να αναφέρει τον ξυλοδάρμο της στην αστυνομία, αλλά εκείνη αρνείται τα πάντα. Την ίδια ώρα η Μαργαρίτα επιστρέφει από την Ιταλία πολύ ενθουσιασμένη με το σεμινάριο που παρακολούθησε, και η Αφροδίτη σπέβδει να την ενημερώσει για τον ξυλοδάρμο της Θεοδώρας. Την προειδοποιεί πως αν η Θεοδώρα δεν μιλήσει, κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και νεκρή από τον αδίστακτο σύντροφό της. Στο μεταξύ η Μαργαρίτα εξακριβώνει και από την αστυνομία ότι η Θεοδώρα υπέστη ξυλοδάρμο από τον σύντροφό της. Αργότερα της κάνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα και την αναγκάζει να της υποσχεθεί ότι θα τον χωρίσει. Η Θεοδώρα θα πάρει την απόφαση να τον χωρίσει, αλλά οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Ο βασανιστής θα την ψάχνει παντού. Η Μαργαρίτα και η Θεοδώρα αποφασίζουν να μετακομίσουν για λίγο στην Αθηνά, για να χάσει εκείνος τα ίχνη τους. Ωστόσο παρακολουθώντας την θα βρει και θα προσπαθήσει να της επιτεθεί. Ο Τζον όμως θα τον σαπίσει στο ξύλο. Οι περιπέτειες όμως δεν σταματούν εδώ για τη Θεοδώρα. Αργότερα ο βασανιστής βρίσκει την Θεοδώρα μόνη της και την μαχαιρώνει. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.